Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ επί του πιεστηρίου. Θέλαμε να φύγουμε από το θέμα, αλλά δεν μας αφήνει η επικαιρότητα. Κύριε Λέτζα, θα ξεκινήσουμε από εσάς να μας πείτε για το ασφαλιστικό, γιατί αφορά πολύ κόσμο. Θα προλάβουμε όμως, θα έχουμε χρόνο. Υπάρχει ένα ακόμα έγγραφο, το οποίο είναι από τη, πάλι από το Γενικό Προξενείο, έτσι δεν είναι? Ναι. Από το Γενικό Προξενείο μας στη Γερμανία. Στο Ντίσσελντορφ. Το οποίο είναι ένα μήνα νωρίτερα από αυτό το έγγραφο. Το οποίο κοινοποιείται σε Πρωθυπουργό, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, Υπουργό Εξωτερικών, Γενικούς Γραμματείς κτλ. Ναι, για πες τι λέει. Το τι θέμα... λέει, ποιος το στέλνει σε ποιον. Λοιπόν, ας την κοινοποιήσει. Ποιος το στέλνει σε ποιον. Πρόσκληση Υπουργού Οικονομικών Ρινανίας Βεσφαλίας με υπογράφοντα προκειμένου συζητήσει θέμα οικονομικής κρίσης και συντή με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων. Συντή με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων, ναι. Ακριβώς. Ο Υπουργός Οικονομικών Κρατηδίου Ρινανίας, για να μην σας επαναλαμβάνω, μου απίθυνε προλίγου έγγραφη πρόσκληση για να συναντηθούμε στις 22 Οκτωβρίου στο γραφείο μου, προκειμένου να συζητήσουμε περί οικονομικής κρίσης και συντή με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων. Δεν δύναμε να γνωρίζω τα κίνητα της γερμανικής πλευράς που υπαγορεύουν ενδιαφέρον της για συνάντηση αυτή. Πέρα του γεγονότος ότι, όπως μας διευκρινίστηκε τηλεφωνικά, η συνάντηση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και η συζήτηση θα διαρκέσει περί τη μία ώρα περίπου. Με την ευκαιρία, θυμίζω ότι η εξαγορά συντή Ελβετικής Τράπεζας, λέει εδώ πέρα από την κυβέρνηση Ρινανίας Βεσφαλίας, με ονόματα και τριπλασιακούς λογαριασμούς χιλίων περίπου γερμανών φοροφυγάδων, με ποσά που υπερβαίνουν κατά περίπτωση ακόμα και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, θα παρακαλούσε ως εκ τούτου για τυχόν οδηγίες ή κάθε συμπληρωματική πληροφορία που θα χρησιμεύει κατά τη συνάντησή μου αυτή. Υπογράφει ο γενικός μας πρόξενος. Ναι. Δώστε μου λιγάκι, αν θες να το δω λιγάκι και εγώ. Ναι. Έχει υπογραφεί. Είναι ο γενικός πρόξενος, απευθύνεται στην πρεσβεία μας στο Βερολίνο και κοινοποιείται στο γραφείο Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών. Και στο γραμματέα, στο Γενικό Γραμματέα. Στο Γενικό Γραμματέα και σε διάφορους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Και είναι το πρώτο έγγραφο που έστειλαν τότε. Ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Και μας είπαν, για να το πω χοντρικά, ότι μας λένε εδώ ότι έχουν ένα CD με ονόματα καταθετών φοροφυγάδων ενδεχομένως. Καταθετών φοροφυγάδων λέει εδώ πέρα. Δεν λέει καταθετών ενδεχομένως, λέει καταθετών φοροφυγάδων. Και ζητάει η ενημέρωση. Και προφανώς η απάντηση που πήρε. Στη συνέχεια, το έγγραφο πήρε, που διαβάσαμε. Όχι. Πρέπει, υπάρχει μια απάντηση προφανώς από τον κύριο Μπούρα που λέει ευγενικά απορρίψτε το. Και αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι. Τώρα μην πούμε περισσότερα, μην μείνουμε βέβαια, το θέμα. Ναι. Πώς είναι τόσο απόλυτο ότι είναι φοροφυγάδες ή κατά τέτοιο. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Όντως. Μιλάει για Γερμανούς φοροφυγάδες. Αν διαβάσετε το έγγραφο, έτσι που το άκουσα εγώ που το διάβαζε. Λέει για Γερμανούς. Ναι, αλλά αποδεικνύεται ότι στη λίστα αυτή υπάρχουν και ελληνικά ονόματα. Που μπορεί να μην είναι φοροφυγάδες οι άνθρωποι, έτσι, να είναι νόμιμοι καταθέτες. Αυτό λέει για Γερμανούς, χίλιους Γερμανούς. Προκειμένου λέει να συζητήσουμε περί οικονομικής κρίσης και συντή με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων. Δεν λέει Γερμανών. Δεν λέει για Γερμανούς. Δεν λέει για χίλιους. Όχι, κάπου νομίζω για Γερμανούς. Α, παρακάτω. Ναι, παρακάτω. Λοιπόν, στη λίστα αυτή είναι χίλια γερμανικά ονόματα. Επίσης έρχεται αυτό προς επίρρωση αυτών που είπα προηγουμένως. Ότι αγοράστηκε αυτή η λίστα από τις γερμανικές. Άρα είναι παράνομη. Όπως και η λίστα Λαγκάρτ, παράνομη. Δεν αγοράστηκε. Αυτό είναι επιχείρημα. Δεν αγοράστηκε. Δηλαδή, πόσο καιρό θέλει να γίνει νομικό μια επιχείρημα. Ναι, νομικό επιχείρημα. Λέω λοιπόν, είναι νομικό επιχείρημα εάν διαπιστώνει η πολιτική ηγεσία μιας χώρας, όποια και αν είναι αυτή, η ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, οποιοδήποτε, ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία και ότι το νομικό πλωστάσιο της χώρας δεν είναι πλήρες. Να φέρει μια νομοθετική ρύθμιση, να έρθει σε συνεννόηση, να συναντηθεί ο αρχηγός, ο πρωθυπουργός, ο τότε ο κύριος Σαμαράς, να συναντηθεί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, και να του έλεγε: έλα εδώ, ρε Αλέξη, έχουμε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε αυτό το θέμα. Θα ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα. Πώς το βλέπετε? Δηλαδή, είναι επιχειρήματα αυτά? Είχαμε ένα λαό ο οποίος εξοντωνότανε. Χίλιοι άνθρωποι χάνανε κάθε μέρα τη δουλειά τους. Χάθηκε το 27% του ΑΕΠ. Βρεθήκανε 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι από τον ιδιωτικό τομέα. Και υπάρχει ένα νομικίστικο επιχείρημα. Εγώ βιολόγος είμαι, δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Να συμφωνήσουμε μαζί σας. Αλλά έλεος δηλαδή το, τώρα. Για το θέμα τι προσπαθούμε για το θέμα να συγκαλύψουμε. Του τι προσπαθούμε αλλά πρέπει σε όλα, τα θέματα. Δεν κατάλαβα. Ο κύριος δεν κατάλαβα. Σε όλα τα θέματα να συμφωνούμε αυτόν τον δρόμο. Βγάλαμε κανέναν εμεί τα μανταλάκια. Ο κύριος Ζαχαριάδης. Ένας παρακαλώ μόνο. Κύριε. Επέφτει σε ένα μεγάλο ατόπιμα. Λαϊκιστικό ατόπιμα. Και το λέω ευθέως γιατί. Εγώ σας λέω γιατί η χρήση παρανόμων μεθόδων στη νομική ορολογία μπορεί να καταλήξει, να καταλήξει σε πολύ διαφορετικά ενόχων, πράγματα. Πρέπει ενόχων. Να ξέρετε ότι οι ταγματασφαλίτες παίρνουν λεφτά για να προδώσουν Έλληνες. Αυτό λοιπόν ερχόταν και έλεγε ο νόμος ότι τα παρανόμως κτηθέντα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον. Το πολιτικό επιχείρημα που σας είπα το καταλάβατε. Εάν εσείς
νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε τους ταγματασφαλίτες ήρωες, είναι ένα καλό λύστημα. Σε καλό δρόμο ή είσαστε. Ανακαλείτε. Σε καλό δρόμο είσαστε, σας λέω. Λέτε εσείς σε μένα τα ασφαλίτη. Όχι, δεν σας λέω αυτά. Χώρο. Αυτά ακούστε σε μένα ή ανακαλείτε. Σε μένα ή ανακαλείτε. Σε μένα όχι. Σας λέω ότι νομική πλευρά. Ή μέχρι πλευρά. Να γίνει το επόμενο διάλειμμα θα υπάρχει θόρυβο στο πάνελ. Να ξέρετε κάτι ότι εγώ απειλές δεν δέχομαι. Ή θα ανακαλέσετε. Απειλές δεν δέχομαι. Δεν ανακαλώ τίποτα. Κύριε, παρακαλώ. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Σας είπα τι ήταν ακριβώς ο νόμος. Δεν πάει έτσι. Μισό λεπτό. Δεν σας αποκαλείτε. Σας εξήγησα τι έλεγε ο νόμος. Ως βιολόγος πρέπει να το καταλάβετε. Δεν σας είπε έτσι πάντως. Δηλαδή ήταν σαφές. Λέει ένα νομικό επιχείρημα, το λέει στον τρόπο. Το οποίο στηρίχθηκε, πρέπει να ξέρετε για ποιους λόγους έγινε. Δεν θα ανακαλέσω γιατί εγώ σας εξήγησα. Σας εξήγησα να ανακαλέσω τι. Όχι, το επιχείρημα. Δεν καταλαβαίνετε τι το κάνω. Με συγχωρείτε, δεν σας είπα τα γράμματα ασφαλίτη. Ένα επιχείρημα. Μπορεί να είναι ακραίο, μπορεί να με συνοχλεί. Κύριε Ξενάκη, έχουμε μία πολιτική είδηση. Ναι. Η οποία τι λέει. Ναι. Ότι οι Γερμανοί, ναι. Ο κύριος Σόιμπλε, ο υπουργός του κρατηδίου Ρινανίας Βεσφαλίας, μας δίνανε στοιχεία και εμείς ευγενικά δεν τα παίρναμε. Αυτά δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, τα λέει και εμείς που είμαστε λαϊκιστές και θέλουμε να κάνουμε τη χώρα Βόρεια Κορέα και θέλουμε να διχάσουμε τον ελληνικό λαό και θέλουμε να κυνηγήσουμε τους παλιούς κακούς. Τα λένε οι Γερμανοί. Και έρχομαι εγώ εδώ, θέτω ένα πολιτικό επιχείρημα το οποίο οι Γερμανοί το έχουν εφαρμόσει στη χώρα τους. Οι Γάλλοι το έχουν εφαρμόσει στη χώρα τους. Νόμιμα όμως, έτσι. Νόμιμα το έχουν εφαρμόσει. Ναι, διότι μπορεί να αλλάξανε και τις νομοθεσίες. Και λέω, γιατί δεν υπήρχε πολιτική συνεννόηση το 2012 υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ο κύριος Σαμαράς δεν τον είδε ποτέ. Με οποιονδήποτε, με τον ανώτατο δικαστή της χώρας να αλλάξουν αυτά τα πράγματα και να προχωρήσουμε. Διότι να, το επιχείρημα και μπορεί να στέκεται. Με τον κύριο Σαγαριάδη, και ακούγονται κάτι περίεργα. Κάτι περίεργα. Ακούστε τι απαντάει λοιπόν. Περί εγώ λοιπόν θεωρώ ότι συμφωνώ με τον κύριο Ζαχαριάδη για την αναγκαιότητα του μνημονίου που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλαζε τον νόμο. Τώρα αυτό είναι για να ηρεμήσουμε. Μια χαρά. Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Εσείς το ψηφίσετε τον νόμο αυτόν. Ότι μπορείτε να πάρετε τα στοιχεία αυτά. Είσαστε απόλυτο. Σας βλέπω. Με τσιτάτα και εμένα δεν μου αρέσουν τα τσιτάτα. Δεν είναι τσιτάτα αυτά. Μ' αρέσουν τα επιχειρήματα. Αυτά είναι πράξεις, κύριε Ζαχαριάδη. Επιτέλους, εσείς μιλάτε λαϊκίστικα. Εγώ μιλάω επιστημονικά. Ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Μην μιλάτε τώρα για μένα. Ποιος είναι ο κρεμασμένος, θέλω να ξέρω. Εγώ είμαι ο κρεμασμένος. Μάλλον. Ποιος είναι ο κρεμασμένος. Για διαβάστε τι λένε οι Γερμανοί. Λοιπόν, κύριε, παρακαλώ. Ποιος είναι ο ποιος ψήφισε το μνημόνιο, θέλω να μου πείτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εμείς το ψηφίσαμε, δεν κατάλαβα. Κύριε Λέτζα, παρακαλώ. Γι' αυτό είμαστε σύμφωνοι. Κλέβανε τη χώρα 40 χρόνια. Έτσι, δίνανε οι άλλοι στοιχεία. Ευγενικά αρνιότανε. Και εφαρμόσατε τις μεθόδους όλοι. Μπράβο σας. Γιατί δεν πετάξαμε τη χώρα στον τρεμό. Εφαρμόσατε τις μεθόδους όλοι. Λοιπόν, είσαστε πάρα πολύ καλά. Εσείς και οι φίλοι σας. Σε καλό δρόμο. Για να μην γυρίσει πίσω. Προκειμένου να κάνεις αυτό, πήγες ας πούμε και με το Σόιμπλε. Μπράβο. Το δέχομαι, κύριε Ζαχαριάδη. Διεφθαρμένο, λούμπερ, βρώμικο, διαπλεκόμενο πολιτικό σκηνικό. Ξέρετε κάτι, κύριε Ζαχαριάδη, είχαμε απολύτως δίκιο. Είσαστε νεότερος από μένα. Απολύτως δίκιο. Έχετε όμως έχετε παραγράψει την ιστορία. Καμία πρέπει να ξέρετε, όταν έρχεσαι σε δύο πράγματα, θέματα λοιπόν, τα οποία δεν στέκουν αυτό, κύριε Ξενάκη, να προβάλλουμε. Κύριε Λέτζα, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Σε δύο πράγματα είχαμε απολύτως δίκιο από το 2014 μέχρι και σήμερα. Και αυτό το έγγραφο το αποδεικνύει. Το παλιό και το νέο. Να το, αυτό είναι το παλιό και το νέο. Και δεν είναι λαϊκίστικο σύνθημα το παλιό και το νέο. Δεν έχει να κάνει με αριστερά και δεξιά. Τι και το ή εμείς που λέει η κοινωνία ή αυτοί που είναι στις λίστες. Λοιπόν, εδώ, τελεία. Αυτά που λέτε. Κύριε Μαρκέλη, όμως κάποιοι από την κοινωνία, έτσι. Συγγνώμη, παλιά είναι αυτά. Δεν ήταν στο Σεπτέμβρη. Να μιλήσουν όλοι, παρακαλώ, αυτό, το ή εμείς. Έχετε μείνει στα παλιά. Λοιπόν, με Κωνσταντοπούλου, με Λαφαζάνη έχετε μείνει. Να μιλήσουν όλοι, παρακαλώ. Εδώ πέρα πλέον θα μας τρελάνουν. Συνηγορώ σε αυτά που λέει ο Ζαχαριάδη σε ένα κομμάτι. Και σε ένα άλλο κομμάτι θέλω να το κάνω κριτική. Συνηγορώ στο κομμάτι που αναφέρεται στις ευθύνες που έχουν υπάρξει στα ζητήματα της οικονομίας της χώρας, στα λάθη πολιτικών που έχουν γίνει και σε ευθύνες πραγματικά των πολιτικών παραγόντων, όπως επισήμανε
για να μην διαλευκάνονται αυτές τις υποθέσεις. Ναι. Διαφωνώ κατηγορηματικά στον μηδενισμό όλης της μεταπολίτευσης. Τον μηδενισμό αυτό τον πλασάρουν οι ακροδεξίοι στην Ελλάδα. 40 χρόνια η χώρα δεν ήταν κατεστραμμένη. 40 χρόνια φτιάχτηκε κοινωνικό κράτος. Υπήρξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Νομοποιήθηκε η Εθνική Αντίσταση. Γυρίσανε πολιτικοί πρόσφυγες. Νομοποιήθηκε αριστερά. Όποιος ζούσε στην Ελλάδα του 1974 και θυμόταν τον εαυτό του. Ακριβώς. Και ζούσε και στην Ελλάδα του 1994. Το λέω, κύριε Ξενάκη, επιτρέψτε μου να σα το πω. Το λέω, κύριε Ξενάκη, ήμουν προχθές στην παρουσίαση ενός βιβλίου για τον Λεωνίδα Κυριακό. Ότι ο μηδενισμός της μεταπολίτευσης είναι βούτυρο στο ψωμί της ακροδεξιάς. Και δεν μπορεί να μην υπάρχει παλιό και νέο. Και δεν μπορεί να είναι ηλίθιος ο κόσμος. Οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους κατακτήσαν πράγματα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής βοήθησε τη χώρα γιατί μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου τον εκδημοκρατισμό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έφερε την Εθνική Συμφωλίωση. Κάτσαν στο ίδιο τραπέζι Κύρικος Φλωράκης Μητσοτάκης. Ο Σιμίτης έβαλε τη χώρα στην ΟΝΕ. Υπήρξε η αποκατάσταση της τουρκικής προοπτικής. Και ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Θέλω να το πω όλο το αφήγημα. Ο Γιώργος Παπανδρέου έβαλε κάποια στοιχεία νεωτερικότητας. Η τρικομματική προσπάθησε να αντιμετωπίσει πρώτη φορά την κρίση. Ήρθε μετά ο Τσίπρας. Δημιούργησε ένα καινούριο κλίμα. Δεν μπορεί να μηδενίζονται όλα. Θέλω να είμαι κατηγορηματικός ότι οποιαδήποτε αντιπαράθεση πολιτική με το παλιό πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να ισοπεδώσει τη μεταπολίτευση και να βάλει ψωμί σε αυτούς που λένε όλοι κλέφτες, όλοι απατιώνες. Γιατί ξέρετε ότι τους κοιτάνε. Θα πάρει μπάλα και το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτή την περίοδο ασκεί και αυτός μνημονιακές πολιτικές. Θα μπει και αυτός στο κάδρο κλέβανε, τρώγανε, αδίκως. Αλλά θα μπει στο ίδιο κάδρο, στην ίδια εύκολη ρητορική και όλοι μαζί θα έχουν διευκολύνει μια κοινωνική διαμαρτυρία η οποία θα είναι χωρίς πολιτικό πρόσημο και θα ανοίγει την πόρτα σε δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή η κριτική και η αντιπαλότητα να μην φτάνει σε μηδενιστικές διατυπώσεις. Οι κλέφτες και οι μη κλέφτες. Οι απατεώνες και οι μη απατεώνες. Να ηρεμήσουμε και λίγο μια κουβέντα από εσάς, κύριε Γιώργιακα, να πούμε και λίγο εκτός της λίστας και των ληστών θέματα. Πέστε μας, αν θέλετε, κάτι από αυτά που ακούσαμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πολύ εύκολα, όπως είπε και ο κύριος Λέτζας, μπορεί να θίγονται προσωπικότητες και στη συνέχεια να προσπαθείς να συμμαζέψεις τη λάσπη. Πρέπει εντωμεταξύ, όπως είπε και ο κύριος Μαργαρίτης, να μην εκμηδενίζουμε τα πάντα και τους πάντες, γιατί η κοινωνία μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά. Ταυτόχρονα όμως έχουμε ζήσει και την περίοδο της κρίσης η οποία μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει λοιπόν και να μην μένουμε σε αυτά. Η επικαιρότητα και η όλη κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα έχει οδηγήσει την κοινωνία μας σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Η καθημερινότητα, τα προβλήματα της ρευστότητας, της καθημερινότητας, ο κόσμος πεινάει, κύριε Ξενάκη, αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ να πάρει αποφάσεις σύντομα και γρήγορα προκειμένου να προχωρήσει το όποιο ασφαλιστικό. Βέβαια, εμείς όπως έχουμε τονίσει, δεν θα το ψηφίσουμε γιατί είναι πολύ σκληρό απέναντι στην κοινωνία. Εσείς και αφού δεν θέλετε να το ψηφίσετε, κύριε Γιώργιακα, σας διακόπτω τώρα. Βεβαίως. Καμία πρόταση θα δούμε από τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί μέχρι στιγμής ακούμε ότι δεν θα το ψηφίσετε όντως και καλά θα κάνετε άμα δεν θέλετε. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει προτάσεις και σχεδιάζει να φτιάξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Βέβαια όμως επειδή εύκολα λέγεται ότι δεν πήγε το πρόγραμμα. Και επήγε γιατί σύντομα. Επήγε, έρχονται οι δανειστές μέσα στη βδομάδα. Γιατί σύντομα οι δανειστές έχουν να συζητήσουν με την κυβέρνηση. Μα δεν σας ενδιαφέρει να πείτε στην κυβέρνηση, εμείς έχουμε να προτείνουμε και δύο μην πράγματα. Μην νομίζετε ότι η κυβέρνηση θα ακούσει την αντιπολίτευση και θα υλοποιήσει τις προτάσεις. Κάντε εσείς τις προτάσεις, θα τις ακούσει όμως και ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος είναι ψηφοφόροι του αύριο, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει αρκετές προτάσεις και ιδιαίτερα στο ασφαλιστικό προτείνουμε να υπάρχουν τρία ταμεία. Το ΟΓΑ, όπως ήταν στην παλιά του μορφή, βέβαια, με οποιασδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνουν. Το άφησε ανοιχτό και ο κύριος Κατρούγκαλος. Ναι, αλλά έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα. Μια εβδομάδα, νομίζω. Ναι. Όχι, από τότε που τρέχει η όλη φιλοσοφία του ασφαλιστικού. Πρέπει λοιπόν να πάρει τις οριστικές αποφάσεις η κυβέρνηση. Έρχεται η αξιολόγηση, καθυστερούμε. Μην ξεχνάμε τις δηλώσεις του κυρίου Τσακαλώτου, ο οποίος μας είπε ότι αν δεν υπάρχει αξιολόγηση πολύ σύντομα. Φοβάμαι και ειλικρινά σας το καταθέτω αυτό ότι θα ζήσουμε στιγμές Ιουνίου πάλι. Yeah. Θα ζήσουμε στιγμές Ιουνίου. Πρέπει λοιπόν σύντομα με υπευθυνότητα και σοβαρότητα και καλό είναι το μήνυμα κατά τη δική μου άποψη ότι τη Δευτέρα ο κύριος Τσίπρας θα συζητήσει με ένα σημαντικό κομμάτι των αγροτών. Πρέπει οι αγρότες να έρθουν στη συζήτηση. Πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Γιατί δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Πρέπει η ελληνική οικονομία και η κοινωνία να μπορέσει να βρει το δρόμο της. Έρχονται πραγματικά δύσκολες μέρες, κύριε Ξενάκη. Ναι, και όλοι μαζί, ειλικρινά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Διάλειμμα. Λοιπόν, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά και με δικά σας μηνύματα.